Πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η καταδρομική επίθεση στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας από 50 κουκουλοφόρους. Η ομάδα των νεαρών έδρασε φνηδιαστικά, πέταξε βόμβες Μολότοφ και προκάλεσε φθορές σε οχήματα και το τμήμα. 4 αστυνομικοί με πολιτικά που ήταν στο σημείο τραυματίστηκαν ελαφρά. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι ενώσεις των ενστόλων στον τόπο του χτυπήματος. Ακόμη μια φορά οι συνάδελφοί μας δέχτηκαν μια δολοφονική επίθεση στο κέντρο της Αθήνας. Μας κάνανε να αναρωτιόμαστε αν υπηρετούμε στην Αθήνα ή στο κέντρο της Βαγδάτης. Θέλουμε να ξέρουμε αν η οργανωμένη πολιτεία έχει κάποιο σχέδιο για την αντιμετώπιση όλων αυτών ή είμαστε στόχοι σε ένα πεδίο βολής. Στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας βρέθηκε και ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε πως δεν μπορεί να υπάρξει ευημερία και ασφάλεια χωρίς ισχυρή αστυνομία. Οι Έλληνες πολίτες σήμερα, όχι μόνο εδώ πέρα στο κέντρο της Αθήνας, στις γειτονιές της Αθήνας, στην ελληνική περιφέρεια, αισθάνονται απροστάτευτοι. Το πρώτο χρέος κάθε οργανωμένης πολιτείας είναι να εξασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών. Η Όλγα Γεροβασίλη τόνισε πως προέχει η ανθρώπινη ζωή και επιτέθηκε στην αντιπολίτευση. Τα ζητήματα ασφαλείας είναι ευαίσθητα, σοβαρά και πρέπει να αντιμετωπιστούν με υπευθυνότητα και σοβαρότητα και αποφασιστικότητα την οποία διαθέτουμε. Όσοι προσπαθούν να κάνουν επικοινωνία με ζητήματα ασφάλειας είναι επικίνδυνοι. Η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προανήγγειλε τη λήψη μέτρων για την εμπέδωση του κλίματος ασφάλειας.